Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο στούντιο της Κρήτη TV, Κρήτη σήμερα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και τώρα είναι το ωραίο θέμα που σας έχω προαναγγείλει. Αυτό για το οποίο ο Μπάμπης Αβίδης δεν με άφησε να πω πολλά πράγματα. Για να κρατήσουμε τον κόσμο σε αγωνία, να εντριγκάρουμε λίγο. Ναι, αλλά σας είπα ότι θα είναι από αυτά τα θέματα που εγώ αγαπώ πολύ και θα το αγαπήσετε κι εσείς 100%. Γιατί? Γιατί έχει να κάνει με τέχνη, έχει να κάνει με πολιτισμό, έχει να κάνει με συμπερίληψη. Έχει να κάνει με ενσυναίσθηση, έχει να κάνει με δικαιώματα, έχει να κάνει με το σύλλογο φίλων και γονέων, ατόμων, με αναπηρία, με αυτισμό. Πείτε όλο τον τίτλο, κυρία Κλάδου, σωστά. Περίμενε, θα κάνω εγώ παρουσία. Γιατί πάντα τα κάνω λάθος. Περίμενε, θα κάνω εγώ παρουσία στον καλεσμένο. Πάμε. Λοιπόν, μαζί μας είναι η κυρία Ειρήνη Κλάδου, πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου. Η κυρία Ειρήνη Ντουμπάρλα, ηθοποιός θεατρικής ομάδας Αντιήρωες, και ο κύριος Παύλος Μελισσινός είναι ο διευθυντής των δομών και προγραμμάτων του Συλλόγου. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα για το Ρέθυμνο λόγω του συλλαλητηρίου. Όμως μας καλούσε το καθήκον να έρθουμε και εδώ να υποστηρίξουμε την τέχνη και τη συμπερίληψη. Είμαστε όμως παρόντες και στα προβλήματα που παρουσιάζονται στην υγεία. Αλίμονο. Να το τονίσουμε αυτό. Έτσι κι αλλιώς. Και σας ευχαριστούμε. Ίσως έτυχε και η ευκαιρία να το πούμε ότι για μας είναι πολύ σημαντικό το νοσοκομείο να παρέχει δωρεάν παροχή υπηρεσιών για όλους και ειδικά σε άτομα με αναπηρία. Λοιπόν, ουρανοκατέβατη. Ουρανοκατέβατη και αντίρροες. Τι γίνεται, τι είναι η ουρανοκατέβατη και ποιοι είναι οι αντίρροες? Ας ξεκινήσω εγώ. Βεβαίως. Λοιπόν, ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό, δεν θα παρακρηγορήσω, πάρα πολλά χρόνια ασχολείται με άτομα με αυτισμό και νοητική αναπηρία. Και μέσα από τις δομές του, από το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ, από τις δράσεις του, όπως το κοινωνικό στέκι ΑΜΕΑ, έχει ούτως ή άλλως ωφελούμενα άτομα και ανήλικα και ενήλικα με νοητικές αναπηρίες. Με αφορμή τον αυτισμό γίναμε μια ομάδα και σμίξαμε παρέχοντας στο Ρέθυμνο για όποιον πραγματικά θελήσει από τους φίλους μας υποστήριξη. Μέσα λοιπόν σε όλα που κάναμε, που ένα από αυτά ήταν να δουλεύουμε με την τέχνη, είτε με εικαστικά εργαστήρια, είτε μέσα από τις ομάδες του κοινωνικού στοιχείου ΑΜΕΑ, κάνουμε εργαστήρια προεπαγγελματικής κατάρτισης για νέους ενήλικες με αναπηρία. Μέσα από αυτό λοιπόν συνειδητοποίησαμε ότι από την παρέα μας αυτή, την πολύ μεγάλη και ανοιχτή, έπρεπε να εντάξουμε και ένα κομμάτι της, των παραστατικών τεχνών. Και αυτό για να γίνει, αξιοποιήσαμε λίγο πριν τον COVID, εδώ και 4,5 χρόνια είμαστε παρόντες, αξιοποιήσαμε κάποια προγράμματα από την πύλη πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού. Έτσι λοιπόν, ο Σύλλογος άρχισε να εργάζεται πάνω στην τέχνη του κινηματογράφου μέσα από την περίοδο του COVID και δημιουργήσαμε μια θεατρική ομάδα και κινηματογραφική ομάδα και παρέα, τους αντίρροες, με τους οποίους ξεκινήσαμε ένα ντοκιμαντέρ πραγματικά βιωματικό με τον τίτλο «Πώς να εκπαιδεύσεις ένα αντίρροα», με σκηνοθέτη και πολύ έτσι μεγάλο βοηθό μας τον Γιάννη τον Μπλέτα, τον σκηνοθέτη, αλλά και τη θεατροπαιδαγωγό μας, με την οποία συνεργαζόμαστε και τώρα και με τον Γιάννη τον Μπλέτα, με τη θεατροπαιδαγωγό μας, τη Φλόρα την Ασουμανάκη. Βάλτε έτσι, λοιπόν, ένα λεπτό, μια άνω τελεία, γιατί αναφερθήκατε στο θέμα, στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου και θα πάμε, είναι η συνάδελφος η Αλκιόνη Χριστοδουλάκη που παρακολουθεί το συλλαλητήριο, να μας δώσει λίγο το κλίμα της εξελίξης. Είδαμε υπήρχε νωρίτερα, Αλκιόνη, ένα μπλόκο θα λέγαμε στο ΒΟΑΚ, αυτή τη στιγμή που είστε και σε ποια κατάσταση είμαστε? Καλησπέρα μάμη, με συγχωρείτε, Μέρι Μπάντε και είναι λίγο ρευστή η κατάσταση, έχει πάρα πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή εδώ που βρισκόμαστε στο Δημαρχείο της πόλης. Να σας γυρίσω την κάμερα, γιατί πραγματικά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να βλέπετε εμένα μπροστά σε όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή γύρω μας. Βέβαια. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους, σύμφωνα με το συντονιστικό υγείας Ρεθύμνου, είναι πολύ περισσότεροι από όσους ήταν
Την προηγούμενη φορά στη μεγάλη κινητοποίηση του Ρεθύμνου μιλάμε πιθανότατα για πάνω από 3.000 άτομα. Νωρίτερα, όπως ανέφερες και εσύ, Μέρη, έχουν προχωρήσει φορείς και σωματεία και υγειονομικοί σε έναν συμβολικό αποκλεισμό του ΒΟΑΚ στο ύψος του κόμβου Σπηλίου, όπου με τα σώματά τους πιασμένοι χέρι-χέρι δημιούργησαν τη λέξη «Εσύ», στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα, όπως αυτό το μήνυμα που στέλνουν σήμερα χιλιάδες ρεθεμιώτες πραγματικά. Είναι ανατριχιαστικό αυτό που ζούμε από πραγματικά εδώ. Είναι. Η εικόνα που μας μεταφέρεις είναι ανατριχιαστική. Ο κόσμος του Ρεθύμνου έχει καταλάβει τι σημαίνει να μην έχει υγεία. Πραγματικά, εκτός του ότι έχουν καταλάβει, έχουν γίνει όλοι κυριολεκτικά μία γροθιά, στηρίζοντας υγειονομικούς του νοσοκομείου, στηρίζοντας το ίδιο το νοσοκομείο του Ρεθύμνου, εκφράζοντας την αγωνία τους για αυτό που είναι αναγκασμένοι να βιώνουν, το φόβο τους για το μέλλον, και ζητάνε μόνιμες προσλήψεις υγειονομικών, μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού άμεσα, ώστε το νοσοκομείο του Ρεθύμνου να σωθεί και γενικότερα όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και να σταματήσει αυτή η διαρκής κατάρρευση του ΕΣΥ. Βέβαια. Να πούμε ότι στο πλευρό βεβαίως είναι και η φαρμακοποιία, έτσι. Νομίζω είναι κλειστά τα φαρμακεία στο Ρέθυμνο απόψε, λόγω ότι... Είναι παλαϊκό, νομίζω. Παλαϊκό. Ναι, πραγματικά. Βεβαίως, ναι, έχουν κηρύξει μια στάση εργασίας 6 με 9, σαν συμπαράσταση. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι μετά από τις ομιλίες των σωματείων και των φορέων, εδώ στο Δημαρχείο θα ξεκινήσει μια μεγάλη πορεία, η οποία θα φτάσει στο νοσοκομείο, θα κάνει τον κύκλο του νοσοκομείου, και όταν πλέον ενωθούν σε ένα κύκλο όλοι οι πολίτες, χέρι-χέρι, θα ανάψουν όλοι τα κινητά τους και θα σχηματιστεί η λέξη SOS. Πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Αλκιόνη, σε αφήνουμε να παρακολουθήσεις το ρεπορτάζ. Περισσότερα βεβαίως στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV στις 8.30, εκεί όπου θα έχουμε ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να μάθω για τους αντίρροες. Εγώ θέλω να μάθω αν είναι η Ειρήνη ουρανοκατέβατη ή αντίρροας. Τι είσαι τελικά? Εγώ είμαι αντίρροας. Είσαι αντίρροας. Είναι μεγάλη η ομάδα σας? Είναι μεγάλη ομάδα. Είναι και με ενήλικες και μεγάλη. Mm-hmm. Mm. Και έχει και μικρά παιδιά, μικρότερα από σένα. Ναι. Τέλεια. Και εσείς ηθοποιός, σωστά? Ναι. Τι ανεβάζετε τώρα, τι ετοιμάζετε? Ανεβάζουμε, σιγά σιγά θα ανεβάσουμε μία παράσταση, δεν ξέρω πώ. Στο όνειρο καλοκαίρι, θερινής νύχτας, είχες παίξει? Ναι. Αλήθεια? Ναι. Και ποιο ρόλο έκανες? Ήμουνα μια κοπέλα με ένα νεαρό που κάπου τον έψαχνα και έλεγα ένα μολόλογο. Αλήθεια, το θυμάσαι? Τώρα δεν το θυμάμαι και πολύ. Ούτε εγώ θα το θυμόμουν μετά από τόσο καιρό. Πώς σου φαίνεται τώρα αυτό που κάνεις θέατρο, που κάνετε κινηματογράφο, που κάνετε παραστάσεις? Μου αρέσει πάρα πολύ το θέατρο. Έχω παίξει και σε πολύ ηλικία θέατρο και το ξανακάνω. Πάρα πολύ όμορφα. Ωραία. Όμορφα. Λοιπόν, κυρία Μελισσινέ, τώρα πραγματικά το έχουμε δει την προηγούμενη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και το σύνθημα στην Παγκόσμια ημέρα, το να μπει, να έχουν τα ίδια δικαιώματα στον πολιτισμό και την τέχνη οι άνθρωποι αμαία, σωστά? Ναι, σωστά. Ενέτη 2024 αυτό είναι ακόμα έτοιμα? Είναι ακόμα έτοιμα, ναι. Ενώ είναι κάτι το αυτονόητο σε πολλά πράγματα, όχι μόνο στην τέχνη βέβαια, αλλά είναι ακόμα έτοιμα που προσπαθούν οι άνθρωποι με αναπηρία μέσω των φορέων τους περισσότερο να βγουν και να ακουστούν ή να φανούν ότι το αυτονόητο πάλι, ότι μπορούν να προσπαθήσουν και να καταφέρουν πράγματα όπως όλοι οι άνθρωποι, απλά να μας δοθεί ευκαιρία, ο τρόπος, ο χρόνος να το κάνουν, πιθανά με ένα συνοδό. Η Ειρήνη αυτό ήθελε να πει πριν, ότι συμμετείχαν ενήλικες άτομα με αναπηρία, αλλά και συνοδοί που ήταν παράλληλα, και εγώ είχα την τιμή και τη χαρά να είμαι ένας από αυτούς τους συνοδούς, δηλαδή να συμμετέχω κι εγώ ερασιτεχνικά σαν ηθοποιός. Αλλά δυστυχώς είναι ακόμα ένα αίτημα που ο Σύλλογος αυτό προσπαθεί να κάνει γενικότερα. Δηλαδή, από την αρχή της ίδρυσής του, προσπάθησε οι δρόμοι των ατόμων με αναπηρία κάποια στιγμή σταματούν κάπου. Δεν φτάνουν μέσα στον κοινωνικό ιστό, δεν φτάνουν μέσα στην κοινωνία
σε όλους τους τομείς του. Οπότε αυτό θέλει να κάνει και στην τέχνη και στον πολιτισμό, ο δρόμος να καταλήξει μέσα στην κοινωνία, να γίνει συμπερίληψη μαζί με άλλους ανθρώπους, μαζί με άλλους ηθοποιούς, με άλλους ηθοποιούς είτε νέους στην ηλικία είτε μεγαλύτερους στην ηλικία, και να μπορούν να συνυπάρξουν σε μια παράσταση, σε ένα ντοκιμαντέρ, σε κάτι το που θα μπορεί να δημιουργηθεί και έτσι να φανεί και όχι τόσο, δεν θέλουν να αποδείξουν οι άνθρωποι ότι μπορούν να τα καταφέρουν, απλά να βγάλουν αυτό που, να δείξουν πολλές φορές κάτι και να αναδείξουν κάτι μέσω της παράστασης ή κάποιου ντοκιμαντέρ, γιατί πάντα έχει και κάποια θεματική η παράστασή μας ή τα ντοκιμαντέρ μας έχουν κάποια θεματική, δηλαδή θέλουν να αναδείξουν πράγματα. Οπότε είναι μια ευκαιρία. Κυρία Κλάδου, να επιστρέψουμε σε εσάς. Πώς να εκπαιδεύσει έναν αντίρροα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, αποκαλυτήρια στο Φεστιβάλ Δράμας. Σωστά. Στο Φεστιβάλ Δράμας, στο οποίο πήραμε και το πρώτο μας βραβείο. Πέρασε όμως από ένα κύκλο πολλών φεστιβάλ και ελληνικών με βραβεύσεις, όπως Σειρά Πέτρας, όπως το Φεστιβάλ Ρόδι στη Θεσσαλονίκη, φτάνοντας να υπάρχει, να μπορεί να γίνει προβολή και σε φεστιβάλ διεθνή. Και πήραμε και το July Edition του 2021 στις Κάνες, οπότε βραβευτήκαμε ως την καλύτερη ταινία μικρού μήκους για την αναπηρία, που για μας αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο, σημαντικό παράσημο. Ένα ο Λάνθιμος είχε πάρει Κάνες. Ή είσαστε πρωτοπόροι σε αυτό. Γιατί εγώ βλέπω ότι ο δικός σας ο σύλλογος είναι πραγματικά καινοτόμος, μπροστάρης. Έχετε πάρει πάρα πολύ σοβαρά, βάλτε το συσσαγωγικά, αυτό καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, το έχουμε ξανασυζητήσει μεταξύ μας. Και το γεγονός ότι πρέπει όντως να μην γινόμαστε σκιές από ένα σημείο και μετά. Δεν υπάρχει αόρατη αναπηρία. Αυτό θέλουμε. Εμείς με το εφαλτήριο της γονεϊκής μας ταυτότητας βιώνουμε πάρα πολύ εύκολα και στην καθημερινότητά μας τον ρατσισμό ή την απόθεση ή την περιθωριοποίηση των ατόμων με αναπηρία και ειδικά με νοητική αναπηρία. Το βιώνουμε και στα σχολικά περιβάλλοντα πολλές φορές, φυσικά στον τομέα της εργασίας, στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, ακόμα και στην άθληση, γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει και ένα πρόγραμμα με τα Special Olympics και το βιώναμε και στην τέχνη. Πώς θα εκφραστούν τα άτομα με αναπηρία, πώς θα ερωτευτούν, πώς θα γίνουν φίλοι, πώς θα μπορέσουν να έχουν ένα χρόνο ποιοτικό, όχι μόνο ένα χρόνο κλεισμένο στο σπίτι τους ή να είναι πάντα πίσω από μια πόρτα ή πίσω από την κάλυψη της φούστας μιας μαμάς ή μιας οικογένειας. Θέλουμε να σπάσουμε τα στεγανά, γιατί ίσως και μέσα μας να το νιώθουμε αυτό, αλλά έχουμε γίνει εκείνοι. Αυτό είναι το σημαντικό. Εμείς θέλουμε να είμαστε πίσω και ακόμα και και στις δύο παραστάσεις μας που κάναμε με τους αντιήρωες, το Έρωσαν Ανήκατε Μάχαν την πρώτη χρονιά και το Όνειρο Καλοκαιρινής Τρέλας υπό τη σκηνοθεσία εκείνο της Κωνσταντίνας της Γιασεμίδου, ακόμα και εκεί θέλαμε να βγάλουμε μπροστά τα άτομα με αναπηρία, να μπορούν να εκφραστούν, να βγουν, να κινηθούν, να μιλήσουν, να πούν αυτό που νιώθουν, να γράψουν μάλιστα. Ειδικά στο Έρωσαν Ανήκατε Μάχαν, γράψαν τα παιδιά το σενάριο. Παίξαμε πράγματα που είχαν οι ίδιοι γράψει είτε με τη δική μας γραφίδα, ενώ ότι αυτά που λέγανε τα γράφαμε, είτε με το δικό τους τρόπο. Ήταν ένα μαχητικό θέλω να είμαι παρόν. Γιατί θέλουν να είναι παρόντα. Και μπορούν ταυτοχρόνως, έτσι δεν είναι. Και το ίδιο ισχύει και με τους ουρανοκατέβατους, με αυτή την ομάδα. Που αν θέλει να μιλήσει ο Παύλος ο Μελισσινός γι' αυτό, έτσι, μια και βγήκε, ξεπήδησε από το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ, που είναι ο διευθυντής των δομών μας και ήταν πιο κοντά σε όλο αυτό. Ναι, ο σύλλογος μετά το άνοιγμα που έκανε, γιατί ήταν ένα άνοιγμα που δεν ήξερε, ξέραμε τις δυνατότητες των παιδιών, αλλά δεν ξέραμε πού μπορεί να φτάσει. Και βλέπουμε τώρα ότι δεν μπορεί να σταματήσει. Οπότε θεωρήσαμε ότι πρέπει να γίνει και σε μικρότερες ηλικίες, μέσω του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης, που έλαβαν μέρος παιδιά από 7 έως 17 ετών. Ουρανοκατέβατη ήταν η σκέψη και είναι τώρα η ονομασία της ομάδας, παιδιών που οι σκέψεις τους, οι ζωγραφιές τους, αποτυπώνονται σε ζωγραφιά και αυτά αποτυπώνουν μια ιστορία. Έτσι δημιουργήθηκε η αρχική σκέψη και δημιουργήθηκε η ομάδα, που έτρεξε πάρα πολύ καλά. Δημιουργήθηκε ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, που από μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ μπορείς να δεις την ιδιαιτερότητα που μπορεί να έχει
ένας άνθρωπος και πώς αυτή μπορεί να είναι εμπόδιο ή να μην είναι τελικά. Οπότε είχαμε σαν έτσι ένα μοντέλο, ένα κλόουν, το πώς μπορούμε να φανταστούμε ότι είναι ένας κλόουν και τι μπορεί να κάνει και ίσως είναι κάτι πιο ιδιαίτερος που τον φοβάσαι ή δεν μπορείς να τον πλησιάσεις, αλλά τελικά μπορεί να γίνει πολύ καλός σου φίλος. Βγήκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα και βέβαια συνεχώς παίρνουμε ιδέες από τα παιδιά, γιατί είναι αυθόρμητα όλα, δεν είναι καθοδηγούμενα. Παίρνουμε λοιπόν τις σκέψεις τους, τις κρατάμε, τις σημειώνουμε και πάμε για το επόμενο έργο. Και μετά για το επόμενο. Οπότε κάπως έτσι δεν μπορεί να σταματήσει και κάπως έτσι είναι τώρα και η συνέχεια. Δηλαδή έτσι έχει προκύψει και η ιδέα για την επόμενη φάση του προγραμμάτων, που μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού έχουμε τη δυνατότητα, βέβαια, γιατί δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το οικονομικό κόστος. Σε αυτό το κομμάτι όμως, γιατί διάβαζα ότι είστε και πολύ καλά οργανωμένοι στο Σύλλογο, βλέπω ότι έχετε και αυτοσυντηρούμενες δράσεις, έτσι, από ιδίους πόρους, που είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Έχουμε το κοινωνικό στοικιαμέα που είναι πραγματικά αυτοδιαχειριζόμενο. Ουσιαστικά από τους φίλους μας, από τις δράσεις μας, από τα αντικείμενα που φτιάχνουμε μέσα από τις ομάδες των εικαστικών. Τώρα θα αρχίσουμε ένα εργαστήρι 3D printing, οπότε, το οποίο έχει και αυτό ημί χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Λάτσι, οπότε μπαίνουμε σε μια νέα διαδικασία και μέσα από όλα αυτά μπορούμε να διαχειριζόμαστε και τις ομάδες μας με μικρή επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Όμως για μας είναι και ένα εφαλτήριο και ένας τρόπος να ξεκινήσουμε και ένας τρόπος να καλύψουμε βασικά μας έξοδα. Φυσικά μια παράσταση, για να φτάσει μια ομάδα σε μια παράσταση, έχει πολύ περισσότερα έξοδα. Όμως για μας το σημαντικό ήταν ότι πέρυσι το καλοκαίρι στη Φορτέτζα και σε παραστάσεις που δώσαμε έξω από το Ρέθυμνο, στο Πέραμα, στο Δήμο Μιλοποτάμου, αλλά και στους Αποστόλους Αμαρίου, στο Δήμο Αμαρίου, μας παρακολούθησαν περίπου 4.000 άτομα. Απίθανος αριθμός. Και 2.500 άτομα την προηγούμενη χρονιά, επίσης στη Φορτέτζα και στο Μελιδόνι Μιλοποτάμου. Για μας λοιπόν αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Και δεν μιλάμε για την ταινία, το πώς να εκπαιδεύσει έναν αντίρροη που έχει παίξει, εκτός ότι έχει παρουσιαστεί παντού, έχει παίξει και σε όλη την Ελλάδα, σε σχολεία, σε φορείς, σε συναντήσεις. Και έτσι ξεκίνησε και μια ιδέα καινούρια που έχουμε για τους αντίρροες, το να μπορούν οι ίδιοι να παρουσιάζουν τον εαυτό τους μέσα από τη δράση τους και τις ταινίες τους, αλλά και να μάθουν να βλέπουν ταινίες. Δεν είναι πολύ εύκολο για τα άτομα με νοητική αναπηρία να μπορούν να δουν μια ταινία από την αρχή στο τέλος και να πιάσουν όλα τα μηνύματα. Yeah. Οπότε τώρα κάνουμε ένα ταινιόραμα, δηλαδή μια ομάδα εκπαίδευσης. είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί βλέπουμε πράγματα μέσα από αυτά που θέλει είτε ο σκηνοθέτης, είτε ο ηθοποιός, είτε αυτό που θέλει να δείξει ουσιαστικά αυτός που ενεργεί για την απόφαση του προς τα πού πάντα μηνύματα μέσα από μια ταινία. Είναι ένα καινούργιο μας κομμάτι μαζί με όλα αυτά που ετοιμάζουμε και προχωρούμε. Και με τους αντίρροες φυσικά, δράσεις που μιλάνε για τα δικαιώματα, τα παγκόσμια δικαιώματα, έτσι το δικαίωμα το να μπορείς να εκφραστείς, που πολύ μικρότεροι ανήλικοι έτσι, ηθοποιοί μας προσπαθούν και μη λεκτικοί ακόμα ηθοποιοί μας, να ξέρετε. Γιατί για μας είναι δύσκολο. Είναι, και στους αντίρροες έχουμε μη λεκτικούς ηθοποιούς και στους ουρανοκατέβατους. Είναι σημαντικό για μας. Ο καθένας έχει δικαίωμα στην τέχνη. Ο καθένας μας. Το είναι το πιο ωραίο μήνυμα τώρα που είπατε, να ξέρετε. Όχι, ο καθένας μας έχει δικαίωμα και στην τέχνη και στον πολιτισμό και στην έκφραση, σωστά. Ναι. Ποια ταινία είναι η αγαπημένη σου? Όλες οι ταινίες. Τι σ' αρέσει να βλέπεις περισσότερο? Ό,τι ταινία να είναι, την βλέπουμε. Και ελληνική ταινία. Και ελληνική. Κάτι παίρνεις από κάθε ταινία. Ναι. Κάθε ταινία κάτι έχει να σου δώσει. Δηλαδή παίρνεις κάτι από μία ταινία και τη λετάζεις από το μυαλό σου και μπορείς αυτή την ταινία να τη παίξεις. Ποια ηρωίδα θα ήθελες να έχεις παίξει? Έχεις σκεφτεί καμιά που θα ήθελες να το κάνεις και εσύ να το παίξεις? Εμένα πιο πολύ μ' αρέσουν ή τα δράματα ή ταινίες εκεί. Είμαστε drama queen, το βλέπω. Λοιπόν, την ίδια ερώτηση, γιατί έπιασα ότι και εσείς παίζετε. Είστε και εσείς. Εσείς, ποιοι ρόλοι σας αρέσουν, ποιες ταινίες, κύριε Μίλσενε? Ταινίες. Εγώ, εντάξει, τα ντοκιμαντέρ μου αρέσουν πάρα πολύ. Από ταινίες, λίγο οι αστυνομικές που έχουν έτσι ένα... Μια δράση, κάτι, Μια δράση, αλλά
με μια καλή πλοκή, ιστορία, μια ωραία πλοκή. Την πλοκή θέλετε. Αλλά και οι δραματικές είναι αρκετές που είναι πάρα πολύ καλές. Εγώ δεν ήμουν στο κομμάτι του ιστοπίας ούτε καν. Στην αρχή εξέφρασα πολύ την αντίδρασή μου και την αντίρρησή μου να εμπλακώ. Όμως και εμείς γνωρίζουμε και το σώμα μας και τον εαυτό μας και τον μαθαίνουμε ποιοι είμαστε τελικά μέσω από την τέχνη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όμως σε πολλαπλάσιο βαθμό στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία, γιατί δεν γνωρίζουν το σώμα τους, δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν ή πώς να συγκρουστούν ακόμα και με έναν άνθρωπο. Δηλαδή ήταν δύσκολο να βάλουμε κάποια παιδιά να συγκρουστούν με το φίλο τους ή με κάποιον που πια δεν γνώριζαν. Δεν γνωρίζουν τη σύγκρουση. Είναι κάτι άγνωστο. Βέβαια, φυσικά. Η αγάπη είναι το περισσότερο που βγαίνει μέσα από τα παιδιά. Και ίσως η συναισθηματική φόρτιση ήταν για μένα λίγο το που έκανε λίγο να κάνω πίσω. Όμως δεν με άφησαν κάποια παιδιά να το κάνω, δίνοντας με αυτά δύναμη. Οπότε έτσι μια πολύ μικρή για μένα, γιατί ήταν των παιδιών η βοήθεια. Πολύ σημαντική. Και δεν έχετε αποφασίσει τώρα τι θα ανεβάσετε σε παράσταση το καλοκαίρι? Τώρα ετοιμάζουμε με τους ουρανοκατέβατους, με την ομάδα εκείνη, να ετοιμάσουμε κάποια κομμάτια που θα είναι intermedia, δηλαδή η δική μας στάση σε ένα τέταρτο, ας πούμε, που θα κρατάει περίπου 10 λεπτά με ένα τέταρτο, σε κάποιες επιλεγμένες παραστάσεις, λίγο πριν ξεκινήσει η παράσταση το καλοκαίρι, δηλαδή φιλοξενούμενη. Έχουμε κάτι πολύ μοντέρνο και μάλιστα δουλεύουμε και εικαστικά με αυτό. Δηλαδή θα είστε guest σε διάφορες... Αυτό έτσι ονειρευόμαστε και οραματιζόμαστε, απλά ακόμα είναι στα σκαριά. Παρ' όλα αυτά τώρα δουλεύουμε με κάποια κομμάτια που αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών, των ανθρώπων, το δικαίωμα της έκφρασης, του γέλιου, της χαράς, της αγάπης, της φιλίας και του να είσαι παρόν. Και μέσα από αυτό θα βγουν, είμαστε σίγουροι, οι συνεργάτες μας είναι πάντα πολύ καλοί, ότι θα είναι από εκείνη την πλευρά κάτι πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Τώρα, με την ομάδα Αντίρροες, ετοιμάζουμε ένα μοντάζ μιας ταινίας που γυρίσαμε πέρυσι μετά από ένα σεμινάριο για... ουσιαστικά για λήψη γυρισμάτων που έγινε από μια ομάδα από το Φεστιβάλ Δράμας. Ήρθε ο κύριος Σακαρίδης, ο διευθυντής του Φεστιβάλ Δράμας, και η κυρία Ντενίς Νικολάκο, που είναι ψυχοθεραπεύτρια και ασχολείται με το σίνεμα θέραπη. Οπότε μέσα από αυτό ετοιμάζουμε να μοντάρουμε μέσα από ένα νέο, έτσι, ένα νέο κομμάτι εκπαίδευσης αυτά τα πλάνα που ήδη γυρίσαμε, ώστε να τρέξουμε και αυτό σε φεστιβάλ. Και από εκεί και πέρα έχουμε συνέχεια. Πολύ όμορφα. Επειδή θέλω να ανέβω κάποια στιγμή στη σκηνή, Ειρήνη. Κάνα ρολάκι θα μου βρείτε και εμένα. Θα σας βρω με κανένα ρολάκι. Κάτι θα γίνει και για σένα. Δεν έχω μεγάλο πρόβλημα βέβαια με τα λόγια. Δεν μπορώ να τα πολύ θυμάμαι. Όχι, μη φοβάστε. Θα με βοηθήσεις? Εγώ στο θέατρο είμαι και βοηθάω όλο ό,τι παιδί χρειάζεται βοήθεια. Μου λέει, Ειρήνη, βοήθησε με κάτι σε ένα λόγο να το πω καλύτερα και πες μου, του λέω. Βρήκα τον άνθρωπό μου. Κάτσε. Εσύ θα με βοηθήσεις. Κι εγώ, θα με εκπαιδεύσει και εμένα, ναι. Ειρήνη. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα Αλήθεια, πάρα πολύ. Αλήθεια, το λέω θέλω ρολάκι. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Πάμε.